για να... Ζήνα, οι αστυνομικοί κατάλαβαν από δύο πράγματα ότι ενδεχομένως ο σύντροφος Γεωργίας να ψεύδεται και από εκεί άρχισε να ξεδιπλώνεται η έρευνα. Από ποια δύο πράγματα? Το πρώτο ήταν το κινητό τηλέφωνο του ίδιου και της Γεωργίας εξέπεμπαν από την ίδια κεραία. Κατάλαβαν λοιπόν ότι μπορεί αυτό το μήνυμα που αποκάλυψε... Για τις ώρες που λέμε ότι δεν ήταν στο σπίτι. Ακριβώς, Ζήνα. Όχι για το 8 και 47 που εστάλει το μήνυμα. Όχι, στην ώρα, ακριβώς. Εκεί λοιπόν... Το διάστημα δηλαδή της βραδιάς. Και σε αυτό βοήθησε και η συνέντευξη στην εκπομπή, όπου και ο ίδιος τα περιέγραφε αναλυτικά όλα αυτά. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι ρωτήθηκε ότι, και είπε ότι τα χρήματα τα είχαν από κοινού με τη Γεωργία στο σπίτι, τα 5.000 ευρώ. Ούτε αυτό προέκυπτε από πουθενά. Στη συνέχεια, τι έκαναν, χειρίστηκαν την υπόθεση σαν να πρόκειται για δολοφονία. Μπήκαν στο σπίτι, πήραν αποτυπώματα και από τα αποτυπώματα είχαν τη τύχη να ταυτοποιηθούν με ένα σεσημασμένο άτομο για κλοπές και ναρκωτικά. Τον καλούν λοιπόν και αυτός ομολογεί το έγκλημα. Παράλληλα όμως, οι αστυνομικοί της ασφάλειας τι κάνουν από την εμπειρία τους? Πάνε και ψάχνουν, Ζήνα, όλους τους κάδους απορριμμάτων περιμετρικά του διαμερίσματος του συντρόφου της Γεωργίας. Εκεί λοιπόν βρίσκουν... Και επειδή, να πω λίγο κάτι, επειδή ήταν και το τριήμερο της πρωτοχρονιάς, από πολλούς κάδους δεν πολύ είχαν σωστά, περάσει. Πολύ σωστά, ακριβώς. Εκεί λοιπόν βρίσκουν κουβέρτα και σεντόνια που με τα αποτυπώματα της Γεωργίας και βρίσκουν και ένα πεταμένο στρώμα, το στρώμα που υπήρχε προφανώς στο σπίτι πριν τοποθετηθεί το καινούριο, όπου ανοιχνεύονται ίχνη αίματος. Σε αυτό το σημείο έχουμε λοιπόν... Έχουμε το στρώμα, Αλέξανδρε, το ολοκένουργιο στρώμα. Ακριβώς, να το δείξει, παρακαλώ, Γιώργο, το κάνει ο σκηνοθέτης μας μπροστά. Είναι αυτή την αυτοψία που έκανε ο στρατής Λιμνιός και υπάρχουν αυτά τα στοιχεία όλα στην εκπομπή. Άρα μας λες ότι οι αστυνομικοί βρήκαν το στρώμα πάνω στο οποίο σκότωσαν στον κάδο απορριμμάτων. Ακριβώς. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς. Ακριβώς. Άρα θα υπήρχε όχι απλώς. Δεν το βρήκαν το στρώμα όμως. Είναι δηλαδή κάποια μέσα στις γιορτές, πρωτοχρονιά, που όλα ήταν όλα προσυνεννοημένα, έτσι αυτό προκύπτει. Αυτό δεν ξέρουμε. Δηλαδή έτοιμο στρώμα. Πάντως έτοιμο στρώμα. Είναι δύσκολο να βρεις ένα καινούριο στρώμα. Ολοκένουργιο στρώμα. Πεταμένο, πού ήταν το στρώμα? Ήταν πεταμένο σε κάδο απορριμμάτων. Εκεί λοιπόν, στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, καταλαβαίνουν οι αστυνομικοί, βεβαιώνονται μάλλον, ότι έχουν να κάνουν με δολοφονία. Γίνεται άριστο απορρίτου, γίνεται επισύνδεση των επικοινωνιών. Ακούν τα τηλέφωνα τόσο του συντρόφου όσο και του συνεργού που έχει ομολογήσει, μάλλον με συγχωρείτε. Και εκεί παράλληλα αρχίζει 24ωρη παρακολούθηση. Ακούνε τα τηλέφωνα. Ακούνε τα τηλέφωνα σε live χρόνο. Ακούνε τι είπανε. Μετά, αφού βεβαιώνονται και αφού έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις, ανοίγουν και τα τηλέφωνα. Το δέσανε έτσι λοιπόν. Μισό λεπτό. Ακούνε τις συνομιλίες τους. Ακούν και τις συνομιλίες τους. Εννοεί για εκείνο το χρόνο πώς τις ακούνε. Η αστυνομία δεν μπορεί. Όχι το η αστυνομία δεν μπορεί το πριν, μπορεί το μετά. Που έχουν κατασχέσει όμως το τηλέφωνο. Ακούν τις συνομιλίες. Από 2 του μήνα. Δύο του μήνα. Πότε κατέσχισαν το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό δείχνει, αυτό που περιγράφει, πολύ σωστά, Ρούλα. Πότε, βλέπει και συνομιλίες άκουσαν. Αυτό που περιγράφει ο Αλέξανδρος... Γιατί μηνύματα μπορούν να αναχτίσουν. Μπορεί όλοι να λένε... Να μιλάμε στο τηλέφωνο, δεν γίνεται. Ο δολοφόνος είναι αυτός. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Θα μιλάω εγώ με τον κύριο Καλιακμάνη. Η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με το ΙΔΕΖΗ, το Ανθρωποκτονιών και το Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς, συνεχίζω να το λέω, ότι έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Καλά, δεν είπε κανείς όχι. Ερώτηση κάνω, κύριε Καλιακμάνη, αν μιλάω εγώ μαζί σας, μπορεί κάποιος να ακούσει τι λέμε? Αν γίνει άρση. Μπορεί η αστυνομία. Με εισαγγελική παρέμβαση γίνεται. Να ακουστεί η φωνή μου. Μπορείτε να προχωρήσετε. Εκτός αν παρακολουθούν το τηλέφωνο μου. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Καλιακμάνη, θα αποφύγουμε αυτή την απάντηση. Να συνεχίσω. Απλώς θέλω να πω το εξής. Συνεχίζοντας, εδώ είχαμε έναν άνθρωπο που κάποιοι τον θεώρησαν ύποπτο από την αρχή, οπότε είχε συνεχή παρακολούθηση. Ακόμη και χθες που ενδεχομένως έδινε τη συνέντευξη στο στρατή Λιμνιό και ήταν σε απευθεία σύνδεση, κάποιος να έβγαινε στο σημείο και να παρακολουθούσε. Ακριβώς. Για να το πούμε, να μην νομίζουν ότι είμαστε κι εμείς χαζοί. Είχαν και φυσική, φορές. Αν θέλει ο στρατής κάποια στιγμή να μας πει, αν είχε και φυσική παρακολούθηση. Αν έχει τα στοιχεία. Γιατί μπορεί να κάνουμε όλοι τον detective, και εγώ βάζω τον εαυτό μου. Αστυνομικός είμαι και έχω εμπειρία, αλλά η έρευνα, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, σε αυτούς αξίζει όλο τον μπράβο. Γι' αυτό το λέω συνεχώς. Θέλω να μου θέλω να το διευκρινίσω λίγο. Μπορώ, κύριε Καλιακμάνη, μου επιτρέπετε? Επειδή ο στρατής ο Λιμνιός εδώ στην εκπομπή μας είπε ότι κάποια στιγμή κάλεσε το τηλέφωνο του ανθρώπου αυτού και απάντησε κάποιος άλλος. Δώστε μου και το στρατή.
Ο στρατής είπε ότι όταν είχαν κατασχέσει το τηλέφωνο του παιδιού. Λοιπόν. Μ' αφήνετε. Μα δεν μ' αφήνετε να το πω. Το είπατε για την προηγούμενη φορά. Συγγνώμη, μπορώ να πω. Και εγώ θα απαντούσα. Μπορώ να πω, κύριε Καλιακμάνη, μου επιτρέπετε. Αν είχα ένα τηλέφωνο. Κύριε Καλιακμάνη, γιατί τρέχετε, αφού δεν ξέρετε τι θέλω να πω. Μισό λεπτό. Γιατί απάντησε. Θέλω να πω. Όχι, δεν είπα αυτό. Είδατε πώ είσαι, γιατί άλλα πρώτη φορά δεν τσακώνομαι εγώ με τον Καλιακμάνη. Μισό λεπτό, κύριε Καλιακμάνη. Εγώ θέλω να πω λοιπόν. Αφήνετε λίγο. Μήπω ο αστυνομικό προσποιούμενο τον άνθρωπο αυτόν συνομίλησε με τον συνεργάτη. Αυτό θέλω να πω εγώ. Και έτσι μπόρεσα να. Να φτάσουν στο σημείο. Νομίζω, αυτή είναι η σκέψη νομίζω, δική μου. Υπερβολικό. Γι' αυτό ρώτησα για το νομίζω, τηλέφωνο. Είναι καλά, συγγνώμη, τώρα θα έκανε τη φωνή του φίλου του και θα. Όπως έλεξαν τον στρατή ότι είναι δημοσιογράφος σίγουρα, έλεξε και κάθε άλλο που κάλεσε αυτό τον αριθμό. Όταν σήκωσαν το τηλέφωνο. Άρα. Η φωνή που είχα ακούσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μετά από περίπου 250 κλήσεις ήταν και το θυμάμαι αυτό ως απάντηση που έκανα. Θυμάμαι την απάντηση. Έλα στρατή. Έτσι. Αυτό εντάξει θα μπορούσε να συμβεί πάρα πολύ. Απλά γιατί να είχε καταχωρήσει τον αριθμό. Γιατί να μην αν τον άλλον το λένε Γιώργο. Να σας πω γιατί. Αν τον άλλον το λένε Γιώργο, γιατί να μην πει ο αστυνομικός, έλα Γιώργο μου τι κάνει. Μπορείς να απαντήσει ένας ρώτησε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γιώργο, η Ρούλα ρώτησε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τι ακούω να μου λέει η άλλη φωνή από την άλλη γραμμή. Μου λέει λοιπόν, δεν μπορεί να σου μιλήσει τώρα ο Άκης. Φίλος του είμαι, ψάχνει να βρει. Ωραία. Θα σε πάρει ο ίδιος πιο ψάχνει μετά. Ψάχνει να βρει. Ποτέ. Είδατε. Άρα φίλος του είναι, ψάχνει να βρει. Άρα ψάχνανε το φίλο. Ενδεχομένως το συνεργό. Αυτό λέω ότι ο αστυνομικός θα μπορούσε να έχει συνομιλήσει με τον άλλον συνεργό, ο οποίος κάλεσε σε αυτόν τον αριθμό του συγκεκριμένου ανθρώπου. Αυτά το λες, Ζούλα, και να κάνανε τη συνομιλία. Αυτό είναι αυτά τα ερωτήματα. Αυτό η ερώτηση, εγώ. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι βρέθηκαν στοιχεία αυτού του ανθρώπου, δηλαδή δακτυλικό αποτυπώματα. Βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα, άρα τον τσιμπήσαν αμέσως, παιδιά. Δεν χρειαζόταν η συνομιλία. Απλώς όλα αυτά είναι απαραίτητα στο να πούν στο τέλος. Για να δέσει η δικογραφία, παιδιά. Γιατί τώρα ερχόμαστε να ευχαριστήσω τον Αδάμ Αλεξόπουλο που ήταν στο σημείο και είναι και βροχερός ο καιρός. Αδάμ, τρέχει στο ρεπορτάζ, συνεχίζει. Θα έχουμε νεότερα σε λίγο. Έρχομαι στο στρατή. Στρατή, τελειώνει η συνέντευξή μας χθες και νιώθεις ότι κάποιος άνθρωπος μπαίνει και βγαίνει στο σημείο που είσαι και παρακολουθείτε. Να τα λέμε τα πράγματα σωστά. Γιατί. Καλά. Αυτό το είχα νιώσει, Ζήνα μου, από. Νομίζω από την Παρασκευή για πρώτη φορά. Συνειδητοποίησα κάτι περίεργες κινήσεις, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, δινόταν σε ένα ουδέτερο σημείο το ραντεβού. Γιατί δεν είχαμε κινητό. Συνεντεύξεις. Ακριβώς. Ακόμα δηλαδή και η αυτοψία που έγινε κατόπιν δικής του επιθυμίας, εγώ είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος και ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι το διευκρίνησες αυτό, γιατί το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και δεν υπάρχει και λόγος. Μα είπαμε, η αλήθεια δηλαδή, έχει μόνο ένα δρόμο. Και κάτι. Απλά πράγματα. Ακριβώς. Λοιπόν, ένιωσα ότι εκείνη τη στιγμή υπήρχε κάποιος σε αρκετά μέτρα παρακάτω απόσταση, ας πούμε. Παρακολουθούσε. Ένιωσα ότι μπορεί και να μας παρακολουθούσε. Είχα τον νόμο, αλλά εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο παρά μόνο τη δουλειά μου. Απλώς στρατή μου. Επειδή από τη Δευτέρα όμως ήταν πολύ έντονο. Από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε όλο αυτό και πρώτη φορά μίλησα στην εκπομπή με κρυμμένο πρόσωπο αρχικά, γιατί ήταν κρυμμένη φωτογραφία. Μετά ακολούθησαν πολλά. Έβγαινε ο άνθρωπος και αναζητούσε την αλήθεια για την γεωργία του και υπάρχει πολύ υλικό.